Καταρχήν, να δηλώσουμε ότι η σημερινή μας παρουσία εκφράζει την ομοθυμία και την ομοφωνία όλης της γενικής της ελληνικής κοινωνίας και όλων των συμπολιτών μας. Λοιπόν, εμείς είχαμε προσδιορίσει ως αδιαπραγμάτευτο την επαναλειτουργία των σχολών στη Θράκη. Η αναγκαιότητα της ίδρυσης και της λειτουργίας της ήταν να καλύψουν αναπτυξιακούς λόγους, αλλά κυρίως να τονώσουν το εθνικό αίσθημα της περιοχής. Υπήρχε μια ανακυκλούμενη, ανατροφοδοτούμενη πληροφορία που ερμηνευόταν και δισερμενευόταν για την προσωρινότητα των έργων και για τη μονιμότητα. Αυτό που σήμερα είδαμε από τον κύριο Υπουργό, ότι όλα είναι όλα και ότι στη Θράκη θα λειτουργήσει μόνο μία σχολή. Αυτό για μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα κοινωνικής έντασης και αύριο θα συγκληθεί όλη η θεσμική κοινωνία για να προσδιορίσουμε την επόμενη μέρα. Όταν λέτε μία σχολή, ποια είναι αυτή, κύριε Γενικέ? Αυτό κανείς δεν ξέρει ή θα το αποφασίσει ο ίδιος. Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε για τη σχολή, για την επαναλειτουργία όλων των σχολών του ευρύτερου θρακικού χώρου. Οι λόγοι για την ίδρυση και τη λειτουργία της στην περιοχή μας δεν έχει εξαλειφθεί. Και το βασικότερο και το σημαντικότερο. Έχουμε δηλώσει όλοι με στεντόρια φωνή. Η δικιά μου γενιά μεγάλωσε μέσα σε τρόμο και σε ανασφάλεια. Ξαναφέρνουν λοιπόν τον τρόμο και την ανασφάλεια στην περιοχή. Δεν θα το επιτρέψουμε. Σε μια Θράκη με ισορροπίες, με ευαισθησίες και διαφορετικότητα σε κάθε επίπεδο, εθνικό, θρησκευτικό και κοινωνικό, τόλμησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να δημιουργήσει διάρρηξη. Η κοινωνία της Θράκης και όλοι εμείς οι θεσμικοί που γεννηθήκαμε και αγωνιζόμαστε για αυτόν τον τόπο κρατώντας τις ισορροπίες, που όλοι λίγο πολύ οι Έλληνες τις ξέρουν, έχουμε την απόλυτη αγωνία και μας δημιουργείται πλέον η αίσθηση μετά από την επαφή με τον κύριο Υπουργό ότι η απαξίωσή του απέναντι στο πρόσωπο των θεσμικών και επομένως κατά την άκταση απέναντι στη θρακική κοινωνία συνεχίζεται με πιο απαράδεκτο ακόμα ρυθμό, δηλαδή με τη δήλωση ότι το απολύτως προσωρινό δεν μπορεί να το προσδιορίσει και βέβαια το γεγονός ότι μία σχολή θα λειτουργήσει στην Ελλάδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μας είπε ότι αυτή θα είναι στην Θράκη. Και βέβαια απολύτως απεδείχθη ένα σχέδιο το οποίο, επιτρέψτε να πω, δεν είχε τις καλύτερες προδιαγραφές όσον αφορά την καλή πίστη, μια και κρυφίως εν μία ανοιχτή το σχέδιο αυτό υλοποιήθηκε πώς, κλείνοντας τις τρεις σχολές της ευαίσθητης Θράκης και δημιουργώντας στους αντίστοιχους χώρους χώρους υποδοχής λαθρομεταναστών. Μέσα σε κτηριακά συγκροτήματα, γιατί οι δυο σχολές, ιδιαίτερα Κομοτηνής Εξάντης, είναι μέσα στον ιστό των πόλεων. Αυτό η θρακική κοινωνία δεν θα το αντέξει, γιατί μας έμειναν λίγα πράγματα για τα οποία μπορούμε ακόμα να αγωνιζόμαστε ορκεκτημένα και θα τα διατηρήσουμε. Είμαστε πλέον σε εμπόλεμη κατάσταση. Αύριο θα αποφασίσουμε την αντιμετώπιση ενός υπουργού, ο οποίος ζήτησε προσωρινά δυστυχώς γι' αυτόν να πάρει τα εύσημα από την κοινωνία της Αθήνας, λέγοντας και ισχυριζόμενος ότι θα την καθαρίσει, φορτώντας στην πλάτη όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία της Θράκης, αλλά να είναι σίγουρος ότι σε λίγο καιρό, σε 2-3 μήνες, την μεν Αθήνα δεν θα μπορέσει να την καθαρίσει, γιατί η Αθήνα έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο και όσους και να φέρει στη Θράκη, 5, 10, 20 χιλιάδες, να μας πει τους άλλους πού θα τους πάει, άρα θα μείνουν στην Αθήνα, η δε Θράκη, δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, από μια αρνητική πολιτική ενός μιας ακόμα κυβερνήσεως επί 35 χρόνια, συνεχίζει να λειτουργεί εις βάρος των εθνικών συμφερόντων, γιατί η Θράκη, για όποιον δεν κατάλαβε, είναι η καρδιά της Ελλάδας. Και αν πάψει να χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, δηλαδή η Θράκη, θα πάψει να υπάρχει και Ελλάδα. Όταν λέτε πόλεμη κατάσταση, τι είναι? Εννοούμε ότι ο κοινωνικός αναβρασμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία της Θράκης από την απαξίωση σε όλο αυτόν τον σχεδιασμό εις βάρος της Θράκης από την κυβέρνηση δυστυχώς, τη σημερινή και ιδιαίτερα από τον Υπουργό, τον κύριο Δένδια, θα ξεσπάσει και θα ξεσπάσει στους δρόμους. Αυτό που φοβήθηκαν οι άνθρωποι της κυβέρνησης ότι θα συμβεί στην Αθήνα, δυστυχώς θα συμβεί στη Θράκη. Και είναι ό,τι χειρότερο. Ανέφερε στον Υπουργό τους λόγους για τους οποίους πρέπει να συνεχίσει οπωσδήποτε η λειτουργία της σχολής σας στη Φυλάκρο στο Δημότικο. Και γιατί οι κυριότεροι λόγοι είναι ότι είναι η μόνη πόλη που δεν έχει άλλες σχολές ανώτερες ή ανώτερες σχολές. Εμείς είμαστε σε αναμονή, είμαστε με μεγάλη αγωνία. Οι κάτοικοι του Δημοτικού ξενυχτάνε τις τελευταίες βραδιές
να ακούσουν από τον Υπουργό ότι θα συνεχίσει αυτή η λειτουργία της Σχολής Αστιφυλάκων. Δυστυχώς δεν είχαμε μια απάντηση. Εκφράζομαι στην αγωνία όλων των προσωπών με όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες μέρες, με όλα όσα συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια, με αυτό το κύμα των παράνομων μεταναστών, που εύρος ως πρώτη πύλη εισόδου είναι ο πρώτος που προσλαμβάνει. Είχαμε σήμερα μια συνάντηση με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Ζητήσαμε τρία πράγματα. Να μάθουμε πρώτον πότε θα μπορέσουν να αδειάσουν οι σχολές αστυνομίας. Δεύτερον, πότε θα λειτουργήσουν αυτές οι σχολές αστυνομίας. Και τρίτον, να ενημερωθούμε για το όλο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο απρόσμενα τελείως το μάθαμε πάνω στην πράξη του. Το μόνο που πήραμε ήταν ότι μία δέσμευση του Υπουργού περί προσωρινότητας της κατάληψης πλέον από τους μετανάστες των σχολών. Η διαβεβαίωση προσωρινότητας για την ώρα δεν μας καλύπτει. Πιστεύω ότι θα γίνει πιο ορατή όταν θα μας το πει ευθέως για το πότε μπορεί να γίνει. Όσον αφορά τις σχολές, αυτό που υπόθηκε είναι ότι μόνο μία σχολή θα λειτουργήσει. Ο Υπουργός είπε ότι θα είναι μία σχολή της Ράκης. Αυτό θα το δούμε στην πόλη. Κύριε Βουλευτά, ετοιμάζονται μπλόκα, έπεσε και ξύλο από τα ΜΑΤ, πάγανε ξύλο οι Θρακιώτες. Εσείς θα είστε στην πρώτη γραμμή, αντιδράτε. Θα είστε μαζί με τους κατοίκους, στους δρόμους. Εξαρτάται από το πλαίσιο των ζητημάτων. Σήμερα ενημερωθήκαμε για την δυσάρεστη εξέλιξη που υπάρχει στην όμορφη μας την Θράκη, από τον ίδιο τον Υπουργό. Δυστυχώς, θα πρέπει για μένα τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όσο και όποιοι άλλοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία και διατήρηση της ηρεμίας μας στην περιοχή μας, να υποβάλουν την παρέτησή τους και να αναλάβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, την ευθύνη να αναθέσει κάποιον άνθρωπο εκεί, ο οποίος θα μπορέσει να φέρει ξανά τη χαρά, το χαμόγελο και την ελπίδα στους ανθρώπους. Είναι αδιανόητο μέσα στις σχολές αστιφυλάκων να στηβάζονται παράνομοι μετανάστες, λαθρομετανάστες, και ό,τι άλλου είδους στοιχεία έχουν δημιουργήσει την εγκληματικότητα στην Αθήνα και να μας μεταφέρουν στη Θράκη. Εμείς εδώ και πολλά χρόνια ζούμε ειρηνικά με τους μουσουλμάνους, θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι. Επιθυμία μας είναι αυτό το αθηναϊκό κράτος να μεταφέρει σχολές και άλλες αστιφυλάκων, σχολές ευελπίδων, σχολές εκπαίδευσης στρατιωτών, ό,τι έχει να κάνει με νόμιμο, με ωραίους ανθρώπους. Τις σχολές αυτές που τις έχει μετατρέψει σε κέντρα λαθρομεταναστών, θα πρέπει αύριο κιόλα να τις αδειάσει, και αφού έχουν τόσα καλά πλάνα, να τις μεταφέρει και ο Υπουργός και ο Αντιστράτηγος στις δικές τους εκλογικές περιφέρειες. Εμείς δεν θέλουμε τέτοια εγκληματικά στοιχεία.